Με υπερηφάνεια ο Σταύρος Αρναουτάκης παραλαμβάνει το Διεθνές Βραβείο Γαστρονομίας Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, το οποίο απονεμήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Είναι μια πράγματι σπουδαία μέρα για την περιφέρειά μας, γιατί αποδείξαμε για μια ακόμα φορά ότι μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια με όλους τους φορείς της Κρήτης, αναδεικνύουμε τη γαστρονομία του νησιού. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλεγήκαμε, παίρνουμε το βραβείο για γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν ήταν μια εύκολη προσπάθεια. Έγινε αξιολόγηση από Ευρωπαίους αξιολογητές που ήρθαν εδώ, γύρισαν όλη την Κρήτη. This island is full of essences. It's amazing. It's a place like in paradise. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, καθώς αναδεικνύεται η κριτική διατροφή και τα ποιοτικά προϊόντα της στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας, ενισχύοντας την ξεχωριστή ταυτότητα του νησιού, με τους ομιλητές να αναφέρονται στο συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι που ξεκινά με τη σφραγίδα της περιφέρειας Κρήτης. Και ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της Κρήτης μέσα από τους ανθρώπους της, τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες τους. All these scents are my inspiration. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η γαστρονομία είναι μια επένδυση για το μέλλον, καθώς μπορεί να διαδραματίσει ένα κεντρικό ρόλο στην κατανόηση, αντίληψη και αξιοποίηση της κριτικής διατροφής ως όχημα μεταφοράς μηνυμάτων, ως πρεσβευτής πολιτισμού, γεύσεων και αισθήσεων. Υπάρχει ένα ρεύμα τουριστών που θέλουν να γευτούν την γαστρονομία της Κρήτης, τα τοπικά προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα, γιατί πρέπει να είναι ποιοτικά για να είναι ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα, να μπορούμε να επενδύουμε στην ποιότητα, στην ταυτότητα και στην ανταγωνιστικότητα.